Με αυτά και με τ' άλλα, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο 114, 6 λεπτά ακόμα για το τέλος και του δευτέρου ημιχρόνου της παρατάσεως εδώ στην Αγία Σοφιά, Ολυμπιακός Φιωρεντίνα, στο μεγάλο τελικό του Conference League. Είναι πάντα στο 0-0 σε ένα φοβερό παιχνίδι, όπου όμως ακόμα δεν έχει σημειωθεί γκολ. Φτάνουμε τώρα στο 115. Ομυρικές μάχες. Να ο Ιμπόρα παίρνει την κεφαλιά. Ο Ιμπόρα την βγάζει πάλι στον Έσε. Έσε από τα αριστερά. Βγάζε τη σέντρα. Και γκολ. 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 El Capito. Πάλι καίγεται η Άγια Σοφιά, η Άγια Σοφιά καίγεται από την απίστευτη αυτή κεφαλιά του El Capi, του El Capi. Ο Άγιος El Capi βάζει φωτιά στην Άγια Σοφιά, αυτός ο παιχταράς και ο Ολυμπιακός 5 λεπτά πριν το τέλος και της παράτασης αγκαλιάζει το τελικό, αγκαλιάζει το Conference League. Μετά από 100 χρόνια η πρώτη ελληνική ομάδα θα αντέξουν τα παιδιά μέχρι το τέλος. Θα είναι αυτός που παίρνει πρώτος ευρωπαϊκό κύπελο και θα καεί όλη η Ελλάδα. Ο Δίας ακόμα δεν το έχει μετρήσει. Πάει στο ΒΑΡ, δεν είναι δυνατόν. Μας δουλεύει ο Πορτογάλος. Καθαρό γκολ. Δεν υπήρχε offside, δεν υπήρχε τίποτα, κύριε Δίας. Άνοιξε τα μάτια σου, τρίψτε τα μάτια σας και εσείς στο ΒΑΡ. Πορτογάλοι, Γάλλοι, ξυπνάτε όλοι σας. Το γκολ είναι καθαρό, μη μας το αποτρελάνετε τώρα. 100 χρόνια περιμέναμε, 100 χρόνια για ένα ελληνικό ευρωπαϊκό κύπελο στο ποδόσφαιρο, στο βασιλιά των σπορ. Θα μας τρελάνει ο Πορτογάλος. Περιμένουμε. 20.000 Ολυμπιακοί στην Αγία Σοφιά περιμένουν. Περιμένουν το καθαρό γκολ του παιχταρά, του Μαροκινού, του El Capi, του El Capi, να μετρήσει, γιατί αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το δίκαιο. Δεν υπήρχε offside, δεν υπήρχε τίποτα. Για να δούμε, ναι, για να δούμε, ναι, ναι, ο Δίας το μετράει. Είναι γκολ, είναι κανονικό γκολ, είναι γκολάρα. Καίγεται η Άγια Σοφιά. Καίγεται ο Πειραιάς, καίγεται όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη, όλη η Αφρική, όλο το Μαρόκο, όλο το σύμπαν. Από αυτή τη φοβερή κολάρα ήταν ο Ιμπόρα, ο οποίος πήρε λεβέντικα, παλικαρίσα την κεφαλιά, έβγαλε την μπάλα αριστερά στον Έσε, ο Έσε έκανε νέα σέντρα. Φαρμάκι μέσα στην καρδιά της άμυνας, στη Φιωρεντίνα, πετάχτηκε από το πουθενά ξανά ο El Capi και με μια γυριστή κεφαλιά, εκεί που δεν το περίμενε, ξανά λέω κανένας, έγραψε το 1-0 και δίνει στο θρύλο, τον δίνει, τον φέρνει αγκαλιά με το Conference League και να τρελάνει, να αποτρελάνει όλη την Ελλάδα, όλους τους οπαδούς του, όλους τους Έλληνες, να καεί η Αγία Σοφιά, να καεί ο Πειραιάς, να καεί όλο το σύμπαν. Ήταν δίκαιο, είναι σωστό, γίνεται πράξη, η πρώτη ελληνική ομάδα που παίρνει ευρωπαϊκό κύπελο είναι ο Ολυμπιακός του φοβερού El Capi, του φοβερού El Capi, αυτή η απίστευτη ομάδα. Τι απίστευτη ομάδα, είναι κυπελούχος Ευρώπης. Λίγα λεπτά μείναν ακόμα, παιδιά, του Μεντιλίβαρ, του τρομερού αυτού Βάσκου, του φοβερού αυτού προπονητή. 4-3 λεπτά ακόμα, παιδιά, κουράγιο, κάντε υπομονή και το κύπελο θα είναι ελληνικό, το κύπελο θα είναι ευρωπαϊκό, το κύπελο θα είναι ολυμπιακό, το κύπελο θα είναι αφρικάνικο. Το κύπελο θα είναι του παιχταρά, του El Arabi, του θρύνου και του λαού του Ολυμπιακού σε όλη τη γη, σε όλο το πλανήτη. Ο πλανήτης στο σύμπαν όλο καίγεται. Όπου υπάρχουν Έλληνες, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί, όλοι πανηγυρίζουν τον άθλο της Αγίας Σοφιάς από τον Άγιο El Capi.